By the Spina Miraraki. Πώς προέκυψα τα καφτάνια? Η ανάγκη μου ως γυναίκα να ντυθώ σύμφωνα με την ηλικία μου και με το δικό μου σωματότυπο. Ως γυναίκα, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, δεν φορώ χωρίς μανίκι ρούχα. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά για τον εαυτό μου δεν με κολακεύει και επειδή το προσέχω αυτό, το υιοθετώ. Δεν φοράω στενά πολύ και δεν φοράω μίνι. Εμένα με ενημερώνουν, τα κάνουν οι οίκοι, τα προσέρεις. Αυτό το κυνηγάω. Δηλαδή θα πάω να πάρω κάτι επώνυμο με 50% έκπτωση. Αλλά όχι σε συχνότητα, γιατί και δεν μου χρειάζονται και δεν μπορώ. Είμαι ειλικρινής. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώτος μου σύζυγος με ζήλευε υπερβολικά. Είχαμε και 18 χρόνια διαφορά και προσπαθούσα να μην δίνω δικαίωμα. Όταν χώρισα, το μόνο πράγμα που έκανα, έκανα κάτι το οποίο δεν μου πήγε πάρα πολύ. Έκοψα πάρα πολύ κοντό το μαλλί μου. Σιγά σιγά μεγάλωσα, αυτή ήταν η μόνη επανάσταση που μπορεί να έκανα στον εαυτό μου. Δεν ξεδίνω εγώ με τον ντύσιμο. Ούτε με διασκέδαση, ούτε με τίποτα. Με διασκέδαση μ' αρέσει. Να μεθύσεις μια φορά, ρε παιδί μου, να πεις ότι... Αντιθέτως, έχω μεθύσει εδώ. Με το θρυλικό. Θα πάμε. Θα πάμε. Αλλά θα πάμε. Ναι. Θα, ακόμα... πάμε. Θα πάμε. Εγώ από το μεσημέρι έπινα λίγο έτσι κάτι σαν κρασάκι ελαφρύ. Σωτή. Γιατί συνεχώς όλες τις μέρες έκλαιγα. Και επειδή νόμιζα ότι θα τρέμω, ξέρεις, λίγο το κρασάκι εμένα με χαλαρώνει. Πήγαμε, έγινε το μυστήριο. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, ήπιαμε και λίγο κρασί, ήπιαμε και λίγο σαμπάνια, εγώ ήπια και λίγο ουισκάκι και ήμουνα πια... σε μια ατμόσφαιρα χαλαρωμένη, ευτυχισμένη. Όταν βγαίνουμε έξω, έρχονται όλοι οι δημοσιογράφοι και λένε θα πάτε ταξίδι του μέλητος. Ο άντρας μου λέει δεν το έχουμε ακόμα οργανώσει, θα το σκεφτούμε. Εγώ μέσα στη, έτσι, την ευχάριστη αυτή ζαλάδα που είχα, νόμιζα ότι μου το ακύρωνε. Και εγώ λέω, άρα λες να το έχει ακυρώσει και λέω, όχι. Θα πάμε! Σαν να του πω, μη μου χαλάς το χαντήρι, θα πάμε για να μου το κάνει. Αυτό ήταν το θρυλικό θα πάμε, αλλά αυτό το είπε μια Μυραράκη, η οποία ήταν ευτυχισμένη, ζαλισμένη, χαρούμενη, συγκινημένη. Ακόμα είμαστε στη σχεδίαση γιατί δεν έχουμε προλάβει. Ήταν πολύ έτσι εντατική η προετοιμασία. Αλλά θα πάμε. Αλλά θα πάμε, ναι. Θα ακόμα... πάμε. Θα πάμε. Ως επιχειρηματίας. Εκεί σπάω, βάζω γροθιά, χτυπάω το γραφείο, έχω σπάσει τζάμι, έχω φωνάξει. Δεν θα σου το κρύψω κιόλας ότι έχω βρίσκει κιόλας. Ο σύζυγος σου λέει κλείσε καμιά φορά το διακόπτη, θα τρελαθεί. Ο άντρας μου, όχι, με έχει καταλάβει. Έχω μόνο μία τύψη, θα την πω. Όταν είμαστε μαζί, ειδικά το Σαββατοκύριακο, μιλάω λίγο περισσότερο στο τηλέφωνο για δουλειές. Του ζητάω συνεχώς συγγνώμη, αλλά αυτός δεν ξέρω γιατί δείχνει τόσο μεγάλη ανεκτικότητα. Αυτό όμως προσπαθώ τώρα όσο μπορώ να το μειώσω. Και εκείνος μου λέει, θα ήθελα να σε δω, ας πούμε, μία μέρα να μην κάνεις τίποτα.